Πάμε να δούμε τώρα ένα περιστατικό που είχαμε στην Καλαμπάκα. Με έναν μουσικό έπεσε κλαρίνο και βρέθηκε αντιμέτωπος με το ΣΔΟΕ. Ο Παναγιώτης Γαρουφαλιάς θα μας πει περισσότερα. Παναγιώτη. Καλό σας βράδυ. Να θυμίσω λοιπόν ότι πριν από λίγες ημέρες ήταν το αντάμωμα των Χασιωτών. Εκεί λοιπόν υπήρχε και ορχήστρα με κλαρίνα. Η συγκεκριμένη, μάλλον κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, έκανε έφοδο το ΣΔΟΕ. Τότε λοιπόν άρχισε να κλαρίνα να έκανε έφοδο το ΣΔΟΕ. Ορίστε. Έκανε έφοδο το ΣΔΟΕ στα κλαρίνα. Έκανε έφοδο το ΣΔΟΕ στα κλαρίνα και μάλιστα έκοψε μεγάλο χρηματικό ποσό ως πρόστιμο για όσα χρήματα οι παρευρισκόμενοι κουλούσαν σύμφωνα με την παράδοση στο κούτελο των μουσικών. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι... Δηλαδή, συγγνώμη, Παναγιώτη, με συγχωρείς. Δηλαδή, οι άντρες του ΣΔΟΕ ήθελαν ο μουσικός που πήγαινε ο άλλος και του έβαζε ένα 20 ευρώ, ξέρω εγώ, στο κούτελο να του κόβει απόδειξη την ίδια ώρα. Όταν μεταδώσαμε το θέμα, το δικό μου σχόλιο ήταν ότι τελικά αυτή η ορχήστρα θα πρέπει να κυκλοφορεί με έναν λογιστή δίπλα, ο οποίος ό,τι κολλάει ο καθένας στο μέτωπο του μουσικού, και τα μιακή απόδειξη. Ο λογιστής θα κόβει την απόδειξη. Και έτσι θα πεταχθεί η φοροδιαφυγή και δεν θα χρειάζεται η έκτακτη εισφορά, έτσι είναι δεδομένο. Ακριβώς. Ναι. Στις επόμενες όμως ημέρες είχαμε και κάποια καινούργια εξέλιξη στο θέμα. Ο συγκεκριμένος μουσικός, ο επικεφαλής της ορχήστρας, ζαλισμένος από το πρόστιμο και βέβαια αρκετά εξοργισμένος, επισκέφτηκε τον αντιδήμαρχο της περιοχής, τον αντιδήμαρχο οικονομικών συγκεκριμένα, και διαμαρτυρήθηκε πάρα πολύ έντονα. Αυτός τον παρέπεμψε στο δήμαρχο, ο οποίος δήμαρχος του είπε ότι έχει έγγραφο στο οποίο φαίνεται ότι δικαιολογείται η ορχήστρα σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι πιθανότατα ο Δήμος να πληρώσει το πρόστιμο. Μάλιστα. Το οποίο έβαλε το ΣΔΟΕ στη συγκεκριμένη. Μάλιστα. Να δούμε και τι λέει και η Τρόικα για το θέμα αυτό με τα κλαρίνα, γιατί νομίζω πως είναι σημαντικό να έχουμε και την άποψη της Τρόικας. Ακριβώς.